Γεια! Θα ξεκινάω εδώ. Σήμερα θα δούμε. Εντάξει, προσπαθώ να κάνω διαφορετικά intro κάθε φορά. Όπως καταλάβετε, τα περισσότερα μπορεί να τα γυρίζω και την ίδια ημέρα. Δεν ξέρω, θα δείξει, ίσως μπορεί. Anyway, περιμένω, περίμενα, είδα, τσέκαρα και λέω βλακίες τώρα. Πριν από καιρό, τσέκαρα στο gameland.gr διάφορες φιγούρες που είχε και έπεσε το μάτι μου σε μία του Geralt. Την αγόρασα τη συγκεκριμένη φιγούρα. Και γενικά ξέρω την αγάπη που έχω για το Witcher, Witcher 1, Witcher 2, Witcher 3, τα έχω όλα εδώ μέσα, έχω τη συλλεκτική. Είχα κάνει ένα τρομερό unboxing, το οποίο λίγοι το είδατε, από τη συλλεκτική, θα σας το έχω εδώ, λογικά. Να μπείτε να το δείτε, εδώ πάνω πατήστε, θα φανεί. Πατήστε το και μπείτε και δείτε το, είναι πολύ ωραίο. Γενικά ξέρει ο κόσμος, ή ήξερε, ή όσοι με ξέρουν, ξέρουν, ότι μ' αρέσει πάρα πολύ το Witcher, οι ιστορίες του γενικά. Αν και η αλήθεια είναι το παιχνίδι του Witcher το 3, επειδή κάηκε το ότι καρτογραφικό που είχα, λίγο ψιλοαπογοητεύτηκα και το άφησα. Και τώρα θα το ξαναξεκινήσω λογικά μετά από τόσο καιρό. Τώρα με τη 1060 προφανώς, γιατί θέλω να το παίξω σαν άνθρωπος. Αλλά πέρα από αυτό, να μην σας καθυστερώ. Ουπ, τι θα δούμε σήμερα. Ναι, όπως καταλάβατε είναι η φιγούρα του Geralt με το Ursine Armor, το οποίο είναι πανέμορφο. Η τιμή του είναι 49€, το αγόρασα από gameland.com.gr. Μ' άρεσε γιατί είχε και .com και .gr. Τα παιδιά ήταν πάρα πολύ εξυπηρετικοί. Μαζί αγόρασα και άλλη μία, κάτι που θα το δούμε λογικά στο επόμενο βίντεο θα το δείτε. Αλλά ήρθε και θέλω να το στολίσω και γι' αυτό το λόγο και μόνο και όχι μόνο καθυστερώ το room tour, το οποίο σας έχω τάξει. Αλλά πέρα από αυτό, ναι, μ' άρεσε και μ' άρεσε πάρα πολύ και είναι πολύ όμορφη φιγούρα, είναι πανέμορφη φιγούρα, είναι μεγάλη φιγούρα, είναι από τη CD Projekt Red και την Dark Horse, η οποία Dark Horse έχει τα καλύτερα κόμικ για μένα. Τα μισά από εδώ είναι Dark Horse. Γενικά είναι top, τέλος πάντων, πέρα από αυτό. Μ' άρεσε πάρα πολύ η συγκεκριμένη φιγούρα και θα την ανοίξουμε μαζί να τη δούμε. Υπάρχει άλλη μία. Υπάρχουν βασικά και άλλες. Στη σειρά να σας δείξω, κυκλοφορούν άλλες δύο. Η μία είναι αυτή και η άλλη είναι αυτή. Οι οποίες δεν μου άρεσαν καθόλου. Η καλύτερη είναι αυτή. Βγαίνουν σε τριάδες. Και υπάρχει και άλλη μία σε μια άλλη αντίστοιχη τριάδα με τον Geralt, ο οποίος βγάζει ένα σπαθί έτσι προς τα πάνω. Το δικό του μαύρο του σπαθί βασικά. Το οποίο μου άρεσε πάρα πολύ και μάλλον θα είναι το επόμενο. Πέρασα μια φάση τον τελευταίο καιρό, όπου είχα τάξει στον εαυτό μου ότι πλέον δεν πρόκειται να ξαναγοράσω φιγούρα. Γιατί σκεφτόμουν γιατί να ξοδεύω τα λεφτά μου και να τα έχω να τα βλέπω στο ράφι και να μην πάρω κάτι πιο ποιοτικό ή οτιδήποτε. Αλλά είναι αυτές οι στιγμές που εκεί που λες είμαι αποφασισμένος ρε παιδί μου, πετάγεται ξαφνικά το link και βλέπεις έναν Geralt να σε παραφυλάει και να λέει ρε φίλε 45-49€, 49€. Με τα μεταφορικά βγήκε συν κάτι γιατί πήρα και άλλα πράγματα μαζί, αλλά ναι ρε φίλε, πάρε με. Και είναι, εντάξει, είναι Geralt, όπως και να, δεν είναι, είναι Geralt, αρκεί, νομίζω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι, παρεμπιπτόντως αγαπημένος σου γιας. Εντάξει, έχει δύο μαχαίρια, δύο λεπίδες όπως έχετε δει, τον έχω λατρέψει και μπορείς να τον κρατήσω γιατί είναι όμορφος, είναι ξεχωριστός. Victorinox, για όσους ρωτάτε. Είναι αρκετά μεγάλο άγαλμα, αρκετά μεγάλη φιγούρα. Έχει πάρα πολύ όμορφο κουτί, το οποίο βέβαια κουτί. Τώρα, κάθε συλλέκτης είναι σε φάση. Θα κρατήσω. Το κουτί θα το κρατήσεις, δεν πρόκειται να το πετάξεις, αλλά να τον βάλω με το κουτί να μην πιάνει σκόνη. Βέβαια, οι πολύ καλοί συλλέκτες έχουν βιτρίνες. Εγώ, επειδή δεν έχω τόσα λεφτά για βιτρίνες και παίρνω τα γύρω-γύρω. Θα μπει μάλλον έτσι, θα σκονιστεί λίγο, αλλά δεν πειράζει μωρέ. Εντάξει, θα τον καθαρίσουμε. Αυτή εδώ είναι η φιγούρα, είναι πανέμορφη. Εν τω μεταξύ, λοιπόν, τελευταίο πλάνο με μένα, θα απολαύσουμε λίγο τη φιγούρα, γιατί νομίζω ότι τα μπρος πίσω, τα backwards δεν έχουν. Πάμε να δούμε φιγούρα τώρα και τίποτα άλλο. Έρχεται δεμένη σε τρία σημεία, με αυτά εδώ τα λάστιχα σειρματάκια, τι είναι. Τα οποία κάνουν πολύ καλή δουλειά, αλλά είναι και πολύ εκνευριστικά. Ένα στα πόδια, ένα στη μέση και ένα στο χέρι. Η ποιότητά της φαίνεται ήδη από το λίγο που την ακουμπάω πάρα πολύ καλή. Πανέμορφη ποιότητα. Αρκετά στιβαρή. Και για τα λεφτά της νομίζω ότι θα περίμενε κάποιος ότι θα κόστιζε περισσότερο. Ας μην κοροϊδιόμαστε. Γενικά τα συλλεκτικά του Witcher πιάνουν. Ενώ τα παιχνίδια πέφτει πολύ γρήγορα η αξία τους γιατί τα παίζουν όλοι.
τις φιγούρες, οι φιγούρες μάλλον του Witcher πιάνουν πολύ μεγάλη αξία στο μέλλον και γενικά οι συλλεκτικές ειδικά ξεφεύγουν. Λοιπόν, για πάμε. Αρκετά, ακόμα και σε αυτά φαίνεται ποιότητα, ρε παιδί μου, ότι είναι πολύ καλό. Υπάρχει και στο ίντερνετ, αν με ρωτάτε. Ναι, υπάρχει στο ίντερνετ, αλλά προτίμησα να την πάρω από ένα ελληνικό κατάστημα το οποίο κάνει πολύ καλή δουλειά στις φιγούρες. Είναι η πρώτη φορά που αγοράζω, η δεύτερη μάλλον μετά τα mousepad που είχα αγοράσει, που παίρνω κάτι από το κατάστημα το συγκεκριμένο και μπορώ να πω ότι την εξυπηρέτηση και όχι μόνο, είμαι τρομερά ικανοποιημένος. Αλλά πέρα από αυτό, αυτό δεν είναι βίντεο διαφήμιση του καταστήματος, είναι εμένα να σας δείχνω. Απλά σας λέω ότι ρε παιδί μου, μπορείτε να τη βρείτε και online. Στα ίδια λεφτά, ίσως και λίγο παραπάνω από τη τσεκαρά στο eBay. Οπότε στα ίδια λεφτά, από το να περιμένω ένα μήνα, την πήρα από εδώ. Wow. Ας ξεκινήσουμε από τα κάτω προς τα πάνω. Είναι η βάση, φαίνεται όλα τα διακριτικά της CD Projekt Red. Έχει και τον κωδικό της συγκεκριμένης φιγούρας. Η φιγούρα είναι πανέμορφη, παιδιά. Πανέμορφη, είναι τεράστια. Γενικά τώρα να σας βάλω μέτρο σύγκρισης. Τι μέτρο σύγκρισης να σας βάλω? Θα σας βάλω το controller του Xbox One. Ναι, μπορείτε να καταλάβετε το μέγεθος της φιγούρας και το πόσο μεγάλη είναι. Είναι πανέμορφη φιγούρα, γενικά. Ξέρετε ότι ενθουσιάζομαι πολύ εύκολα, αλλά αυτά εδώ είναι από λάστιχο, πλαστικό, το οποίο είναι αρκετά μαλακό, εύκαμπτο και θυμίζει αρκετά armor, όντως. Εδώ πέρα η λεπτομέρεια είναι τρομερή. Έχει τα σπαθιά. Αυτό είναι το Ursin Armor, το οποίο νομίζω το βρίσκεις κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Έχει τα σπαθιά. Το ένα στην πλάτη, το άλλο στο χέρι. Χαρακτηριστικά του προσώπου είναι πάρα πολύ καλοδουλεμένα. Ελπίζω ότι μισό λεπτάκι να σας ζουμάρω. Είναι. Δείτε λεπτομέρεια. Δείτε ακόμα και εδώ πέρα, σε αυτά εδώ και εδώ. Δείτε. Η φιγούρα είναι αρκετά βαριά. Η βάση είναι κούφια. Το καταλαβαίνετε. Αλλά... παιδιά, εντάξει, δεν ξέρω, αλλά... πραγματικά... ίσως... ναι, είναι από τα πιο όμορφα. Να σας δείξω τώρα και σε μένα δίπλα. Η κάμερα είναι χάλια, γι' αυτό δεν το κρατήσω πολύ ώρα. Λοιπόν, η φιγούρα εδώ πέρα, ελπίζω, έχει το zoom, αλλά χτυπάει και το φως. Φαίνεται σαν φάντασμα, σαν White Walker, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνετε και πόσο μεγάλη είναι. Και πόσο όμορφη έχει κάτω το λογότυπο, να σας δείξω, του λύκου από το σύμβολο που φοράει στο λαιμό του και το πλάν του εκεί πέρα που εκπαιδεύτηκε τέλος πάντων. Ναι, αυτή είναι. Και, wow, είναι εντυπωσιακή. Μεταξύ τώρα μυρίζω σε μένα λίγο, θα τη φέρνω πάνω για να μην μένει μόνη της εκεί κάτω στην κρύα κάμερα κατά το κρύο λευκό φως. Τι βλακίες λέω. Πέρα από αυτό, είναι τρομερή. Πανέμορφη φιγούρα. Χάνει η κάμερα, πρέπει να πάρω καλύτερη θέση κάμερα, δεν γίνεται. Ναι, χάνει αρκετά. Ίσως να είναι... το κόστος είναι αρκετά καλό. Δεν είναι ακριβό για τέτοιο επίπεδο φιγούρας, τέτοιο μέγεθος, τέτοια δουλειά, ποιότητα, σύν ότι εξασφαλίζει ότι ρε παιδί μου, αυτές οι φιγούρες θα ανεβούν κάποια στιγμή και δεν σε ενδιαφέρει βέβαια, αν είσαι συλλεκτής κατάσταση για σένα. Αλλά ας πούμε ότι κάποιοι σκέφτεστε έτσι, αυτές οι φιγούρες αξίζουν και με το παραπάνω γιατί εξαφανίζονται γρήγορα. Οπότε ναι, και όχι μόνο, είναι πολύ καλοδουλεμένες. Και βασικά είναι τρομερή. Και γάματο, θα μπορώ να πάρω τώρα παραγγελία και την επόμενη. Και δεν με νοιάζει, θα την πάρω να τη βάλω δίπλα-δίπλα, πραγματικά. Λοιπόν, έκλεισε. Λοιπόν, σας κλείνω. Εγώ θα πάω να την πάρω και την άλλη. Μην πείτε και το πάρετε πριν από μένα, φυσικά. Και λοιπόν, αυτά. Check tech now. Πανέμορφο. Τώρα δεν ξέρω. Wow. Δεν ξέρω τι thumb να σας βάλω. Μάλλον παίζει να σας το βάλω κάπως έτσι. Wow. Απλά wow. Και βάζω και αυτό εδώ, είναι thumbs up συγκεκριμένη. Τρομερή φιγούρα. Κάπως έτσι. Τώρα εγώ προσπαθώ να βγάλω το thumbs. Αλλά... αξίζει, για τα λεφτά της αξίζει. Αν είστε συλλέκτες θα το εκτιμήσετε περισσότερο, θα πείτε ότι είναι πολύ οικονομική αν είσαι συλλέκτες που αγοράζει ακριβά πράγματα, φιγούρες κτλ. Για εσάς που είστε gamer, ελαφρύ gamer ή hardcore gamer, οτιδήποτε, είναι μια well spending money φιγούρα. Τι λέω, βλακίες λέω, αλλά θα αξίζει τα λεφτά σας, τέλος πάντων.
Για εσάς που είστε λίγο πιο εξειδικευμένοι collectors, συλλέκτες οι οποίοι αγοράζουν ακριβά, νομίζω ότι θα τη βρείτε πολύ οικονομική. Εσείς που δεν είστε τόσο των φιγούρων, νομίζω ότι είναι αρκετά καλή. Μ' άρεσε. Αυτό, παιδιά. Από μένα θα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Η φιγούρα είναι τρομερή. Πάω να τη στολίσω. Και να πάρω και την επόμενη, μάλλον. Λοιπόν, γεια σας, παιδιά. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Τσαου.